Πώς θα την έβλεπες αυτό το μοίρασμα των ρόλων? Ίσως να λέμε διαφορετικά πράγματα. Ναι. Σαν ένα σύγχρονο ζευγάρι, δηλαδή. Εγώ νομίζω, η γνώμη μου. Ναι. Πού κάνει κουμάντο η γυναίκα, πού ο άντρας, δηλαδή. Ο ρόλος του θηλυκού, της γυναίκας, του ανθρώπου του θηλυκού, είναι κατά πρώτον να κάνει οτιδήποτε θέλει στη ζωή του, οτιδήποτε. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κοινωνία μας, είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι να θέλει. Να δουλεύει, να ό,τι με θέλει. Τον τρόπο που θέλει κτλ. Να γίνει επαγγελματίας, να κάνει καριέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, εκεί εστιάζω εγώ την προσοχή μου. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να συμφιλειωθείς με το αρσενικό και να κάνετε μαζί μία οικογένεια και μία διαδρομή μέχρι το τέλος, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός, και βάλετε στο στόχο σας να κάνετε παιδιά, τότε η μητέρα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της. Και η μεγάλη ευθύνη της μητέρας που θα εξομάλυνε τα πράγματα και θα είχαμε λιγότερα προβλήματα στο μέλλον είναι να μεγαλώσει τα παιδιά της, να τα διαπαιδαγωγήσει. Είναι το πρώτο σχολείο. Στην Αμερική οι μανάδες δεν μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δουλειές και παιδιά δεν πάνε μαζί. Όχι, όχι. Δεν μπορείς. Γιατί θα πληρώνεις τον βρεφονιμπιακό σταθμό από τα λεφτά που παίρνεις από τη δουλειά, θα τα δίνεις εκεί και να σου μεγαλώνουν τα παιδιά άλλοι. Καλά, αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό είναι έτσι όπως το λες. Και είναι και πρόβλημα των σύγχρονων γυναικών. Μα όμως, οι δυτικές κοινωνίες έχουν μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια τα παιδιά τους έτσι και έχουμε δει τα αποτελέσματα. Όμως έτσι όπως το λες, όλα αντιφατικά πράγματα βρίσκουν. Γιατί? Από τη μια λες, η γυναίκα σήμερα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Να κάνει καριέρα, να επιλέξει τις δουλειές που θέλει κτλ. Από την άλλη λες, από τη στιγμή που θα γίνει μητέρα, τέρμα σταματάνε, όλα αυτά. Σταματάνε αυτά. Μα δεν γίνεται όμως με αυτό. Πώς είναι δυνατόν? Δεν θέλετε να γίνει. Αυτή όμως είναι η λογική. Ποιος θα μεγαλώσει με τα παιδιά? Με το δεδομένο δε ότι όσο πιο νέοι άνθρωποι κάνουν παιδιά, τόσο καλύτερα ίσως είναι. Όχι. Τότε, όχι. Όχι, είμαι αντίθετος. Α, όσο πιο όριμοι είναι οι άνθρωποι, τόσο καλύτερα, διότι θα γνωρίζουν τι πάνε να κάνουν, θα ξέρουν ποιες είναι οι ευθύνες τους, οι υποχρεώσεις τους και θα το κάνουν την πρέπουσα στιγμή. Τα νέα τα ζευγάρια που απότομα έτσι ερωτεύονται, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Δεν έχουν αναλογιστεί το κόστος, το μέγεθος των προβλημάτων. Μάλιστα. Λες δηλαδή, ας ξεδώσουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν μέχρι κάποια ηλικία οι κυρίες αυτές όλες. Και επίσης, μετά ας αφοσιωθούν στα παιδιά τους. Να αφοσιωθούν στα παιδιά τους μέχρι να τα μεγαλώσουν. Ναι. Μέχρι να διανύσουν τη σημαντική και ηλικία και μετά ξανά. Καλά, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν πολλές γυναίκες. Και είναι σωστό. Στη σχέση του ζευγαριού, γιατί είτε υπάρχουν παιδιά είτε δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί σήμερα υπάρχουν και πάρα πολλές πολλών ειδών σχέσεις, έτσι. Υπάρχουν πολλαπλή γάμοι, παιδιά από διάφορους γάμους, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δεν κάνουν παιδιά, μένουν μόνα τους. Και υπάρχουν και πολλές γυναίκες, δυστυχώς, που δεν μπορούν οι οποίες να κάνουν λένε, παιδιά, όχι, και άντρες που δεν μπορούν επίσης. Όχι, έχουν υπογονιμότητα. Άλλο θέλω να πω. Τι? Και αυτό είναι έτσι όπως το λες, άλλο θέλω να πω όμως. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες λένε, σε κάνα δύο χρόνια βλέπω να κάνω ένα παιδί. Τον έχεις βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα κάνει το παιδί? Όχι μωρέ, μόνη μου θα το. Αυτό δεν το πιστεύεις καθόλου? Μόνη μου θα μεγαλώσω το παιδί? Μόνη μου? Πώς? Και ο πατέρας του παιδιού ποιος θα είναι? Μια φορά την εβδομάδα. Αυτό δεν το πιστεύεις καθόλου. Όμως σήμερα πάρα πολλά παιδιά μεγαλώνουν έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διαζύγια. Το αύριο θα είναι αμερικάνικο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτά τη σχέση του ζευγαριού. Ίσως τα λέω και περνάνε στον αέρα, αλλά. Όχι, δεν περνάνε καθόλου στον αέρα. Τάξη. Το μέλλον θα είναι αμερικάνικο. Δυστυχώς. Καταλάβαμε τι λες. Αλλά μην το ξαναγυρίσουμε πάλι στο αμερικάνικο. Το αμερικάνικο είναι ένα πρότυπο. Το αναφέρω γιατί αυτό είναι το πρότυπο. Και δυστυχώς είναι το κακό πρότυπο στη δεδομένη στιγμή. Για πες μου για τη σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Μακάρι να αλλάξουνε. Του άντρα με τη γυναίκα. Ναι, δηλαδή ακεί αυτή τη σχέση εξουσίας που λέγαμε πριν. Αν υπάρχουν παιδιά, περιέγραψες το ρόλο που πιστεύεις ότι πρέπει να έχει η γυναίκα μάνα. Να σου πω τη γνώμη μου πώς πρέπει να δημιουργηθεί ένα ζευγάρι, κατά τη δική μου άποψη. Ανάμεσα στους δύο, πώς είναι η σχέση, που είναι σχέσεις συνήθως ανταγωνιστικές πολύ. Θα πω την άποψή μου. Νομίζω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι για να φτάσει ένα ζευγάρι στο αποτέλεσμα, που το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσει πια οικογένεια, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση πρώτα να ζήσουν μαζί. Ωραία. Για να δει ο ένας τα γνώτα του άλλου. Mm. Να καταλάβουν αν ταιριάζουν και από εκεί και έπειτα να προχωρήσουν. Ή να μην προχωρήσουν. Ναι. Ναι. Να το προλάβεις λοιπόν. Ναι. Πριν κάνεις παιδάκι. Το παιδάκι θέλει τους γονείς του. Σωστό είναι αυτό. Μα τους θέλει, είναι απαραίτητο. Εγώ είμαι άνθρωπος που έχω μεγαλώσει από χωρισμένους γονείς. Άρα γνωρίζω, μιλάω με γνώση, δεν μιλάω κουτούρου. Έτσι για να μιλήσω, να κάνω τον εξυπνάκια. Το έχω ζήσει, είναι βίωμά μου. Είναι κακό, είναι λάθος δύο άνθρωποι να κάνουν παιδιά και μετά να χωρίζουν. Άρα, αν έχεις ζήσει μαζί με τον άνθρωπό σου για ένα μεγάλο διάστημα, έχεις αποφασίσει ότι ξέρεις ποια τα χούλια του, τα χνότα του, τα καλά του και τα κακά του. Λες ότι εδώ είμαστε. Μ' αρέσει. Ή δεν μ' αρέσει, χαίρεται. Για χαρά.
Άστε. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση άντρα-γυναίκας? Ισότιμες είναι οι σχέσεις? Νομίζω ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, κατά πρώτον. Όμως, τι θεωρώ πιο λογικό, και πάλι κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι πρέπει να μοιράσουν τα πράγματα, να κάνουν δηλαδή ο καθένας αυτά που μπορεί. Για κάνω την περιγραφή, ας πούμε. Θα σου πω. Πού κάνει κουμάντο μια γυναίκα από ένας άντρας? Μα γιατί κουμάντο? Να κάνει ο καθένας αυτά που μπορεί να κάνει. Να εξουσιάζουν τα πράγματα. Αυτός που θα εξουσιάσει το τέλος θα είναι ο ισχυρός.